Επέλεξε και πάλι ρόλο πόντιο πιλάτου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, καλώντας Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν μόνες τους τις μεταξύ τους διαφορές. Σε ρόλο πόντιου πιλάτου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα. Bazı görüş ayrılıkları olduğunu biliyoruz. Türkiye ve Yunanistan'a işbirliği ruhuyla sorunu çözme çağrısında bulunuyoruz. Ξεχνώντας τις παλιές τους διαφορές, Stoltenberg και Τσαβούσογλου εξήραν την αναγκαιότητα της συμμαχίας ΝΑΤΟ-Τουρκίας. NATO is important for Turkey and Turkey is important for NATO. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών πέταξε τα καρφιά του λίγο πριν ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δει το Σουλτάνο. Terörle mücadelede bize daha fazla destek vermeleri yönünde. Sözlerimin başında da söyledim. Terörle mücadelede de çifte standarttan uzak durmamız lazım. Οι Τούρκοι δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν τη δήλωση Μακρόν ότι η υποστήριξη από την Άγκυρα των πυραυλικών πληγμάτων εναντίον της Συρίας δείχνει ότι έχει διαχωρίσει τη θέση της από τη Μόσχα. Türkiye ile Rusya'yı ayrıştırdı sözü doğru bir söz değil. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanı'nın ayrıca kadar zayıf değildir. Rusya ile güçlü ilişkilerimiz var. Επίθεση στη Δύση εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρωθυπουργός για τα σχόλια περί διολίσθησης σε ιστορικά χαμηλά της τουρκικής λίρας. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu. %1, %2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler Türkiye ekonomik krize gidiyor. Bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez diye başladılar kampanya yapmaya. Ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος προτείνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Niye bu borçlandırmaları dolarla yapıyorsunuz? Gelin buraya biz başka bir birim, para birimini kullanalım. Μύδρους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπολύει ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας για επιθέσεις εναντίον μουσουλμάνων οι οποίοι ζουν σε Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία. Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini